μας και τον Βελέτζα, τον Βασίλη, τον προπονητή πιανού σχολείου. Πρώτο γέλ Πειραιά. Πειραιά, μπράβο, πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις πώς είδες το παιχνίδι και πώς σου φαίνεται αυτό το πρωτάθλημα που διοργανώνει η Ομοσπονδία. Ναι, είναι από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής το ναι. πρωτάθλημα. Σχολικό πρωτάθλημα είναι. Καινούργιοι αθλητές. Πώς το είδες το μάτς το σημερινό? Εντάξει, ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι. Ναι. Εισάξεις πιστεύω οι ομάδες. Κρίθηκε στα πέναλτι. Θεωρείς ότι ήταν δίκαιο το σκορ? Αρκετά. Είχες ελλείψεις, είχες τραυματισμούς? Όχι. Δεν είχε, κατέβηκες πλήρες δηλαδή, έτσι. Αυτό βοηθάει τα παιδιά στην αναπτυξιακή ομάδα ώστε να δουν το μέλλον, αν κουμπώνουν στο ποδόσφαιρο, αν τους αρέσει αυτό το άθλημα. Βέβαια, είναι δείκτης συμμετοχή στα σχολικά πρωταθλήματα. Γιατί αρκετοί από τους μαθητές είναι ήδη συλλόγους. Παίζουν μπάλα, οπότε είναι εμπειρίες παραπάνω που θα τους χρειαστούν. Κύριε Βελίτσα, τραβάει και άλλα παιδιά που είναι λιγότερα παιχτικά να ασχοληθούν με το άθλημα. Δηλαδή, ενώνει ας πούμε το ποδόσφαιρο, βοηθάει στον αθλητισμό, τραβάει, ελκύει. Βέβαια. Από τη στιγμή που είναι σχολικό, μιλάμε για σχολικό, ναι. σχολικούς αγώνες, όλα τα στοιχεία εκεί πέρα που πρέπει να πάρει ένας αθλητής, νομίζω ότι βοηθάνε οι τέτοιοι αγώνες. Τι θα ήθελες να πεις στους γονείς, έτσι μια συμβουλή? Σαν εκπαιδευτικός που είσαι, κλασική, την κλασική παρότριση, όσο μπορούν τα παιδιά τους να ασχολούνται με τον αθλητισμό, σε οποιοδήποτε άθλημα, γιατί μόνο ωφέλη θα έχουν από τη ζωή τους. Έλα, δώσε και εύχες για το 2024. Τι εύχεσαι στον κόσμο? Υγεία, πάνω απ' όλα υγεία. Σε ευχαριστούμε, κόουτς, να σε καλά. Άγγελο του Σαββατιανό, πολλά χιλιόμετρα, μπήκατε δυνατά, προηγηθήκατε. Σαν τη ζαβού. Γυρίσαμε στα πυράκια από σε πριν. Πώς έδωσε το παιχνίδι και περίμενε έτσι το επάλ του περάματος? Εντάξει. Καταρχάς, καλώς σας βρήκα. Ξαναγύρισα στα γήπεδα του Πειραιά. Σαν να μην πέρασε τίποτα. Σχολικό πρωτάθλημα. Σχολικό πρωτάθλημα, κανονικά. Εντάξει. Δηλαδή, είμαστε πλέον διαιτητές. Πώς νιώθεις που κλώτησες? Εντάξει, μετά από τόσο καιρό το είχα ανάγκη, να πω την αλήθεια. Ξέρεις πώς είναι να παίζεις πάλι ποδόσφαιρο. Το ευχαριστηθήκαμε. Τώρα για το παιχνίδι, από την αρχή του αγώνα, πιέζουμε προς τον αντίπαλο. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, δεν είχαμε στην πρέσα. Βάσει με οδηγίων των προπονητών που έχουμε και με τη βάση τη δικιά μας εμπειρία, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ καλή ποιότητα στο σχολείο, καταφέραμε να κάνουμε και το 1-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά με ένα τραγικό πέναλτι ενός πολυάρια το 1-1 στο 90. Μετά σε μετέπειτα πορεία το παιχνίδι κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4. Έχεις αναλάβει μέρος σε σχολικό πρωτάθλημα? Κάθε χρόνο, και 3 χρόνια που είμαι στο Λύκειο, κάθε χρόνο έχω συμμετάσχει πάνω στο. Υπάρχει χημεία, υπάρχει έτσι ενδιαφέρον? Γιατί εγώ το λέω, ξέρεις, το λέω ποδόσφαιρο του δρόμου, έτσι, δηλαδή παίζεται στην Αλάνη. Πέρσι είχαμε φτάσει στον ημιτελικό και θα πηγαίναμε για τελικό. Βάσει όμως ατυχίας, δεν καταφέραμε να πάμε πέρσι τελικό. Ναι. Η ομάδα έχει πολύ καλή ποιότητα. Παιδάκια από εδώ πέρα που έχουμε και πρώτη και δευτέρα λυκείου, κάνουν άνετα ένα επαγγελματικό συμβόλαιο σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Και γάμα και β' εθνική. Τέτοια ποιότητα έχουμε. Πάρα πολύ ωραία. Δύο λόγια για τη διαιτησία, πώς σου φαίνεται που ασχολείσαι με αυτήν πλέον? Εντάξει, πλέον μπήκα σε ένα διαφορετικό κύκλο, στο κύκλο της διαιτησίας. Έχω κάνει 180 μοίρες, έχω αλλάξει τελείως την πλευρά. Με έχει βοηθήσει πολύ το γεγονός ότι έχω παίξει ποδόσφαιρο, είμαι μέσα στο άθλημα. Ναι. Ξέρω την οτροπία του ποδοσφαιριστή, πότε πάει να με κλέψει. Γενικότερα, δόξα τω Θεώ, τα πηγαίνω καλά. Οι επιτροπές με βοηθάνε πάρα πολύ, με στηρίζουν. Ναι. Και παιχνίδι με το παιχνίδι αυξάνομαι εμπειρικά και τεχνικά. Άγγελε, μία ερώτηση ακόμα. Είσαι πιτσιρικά, σε 17 χρονών, τώρα μπαίνεις στα 18. Το ότι αντιμετωπίζει ένα 30, ένα 35 που έχει παίξει μπάλα, αυτό σε δυσκολεύει αυτό? Καθόλου. Έχω το ποδοσφαιρικό θράσος, το όμορφο θράσος. Ναι, σέβομαι τον ποδοσφαιριστή και ξέρω πώς να του μιλήσω. Γιατί, όπως είπα και πριν, έχω πατήσει μες στο γήπεδο. Έχω περάσει και με ποδοσφαιριστή εναντίον. Οπότε ξέρω. Τώρα, ένα μήνυμα αυτό να δώσω για τα νέα παιδιά που σκέφτονται να αρχίσουν ένα καινούριο κομμάτι στο ποδόσφαιρο, θα έλεγα να το δοκιμάσουν. Γιατί αμαξία το πάρει διπλά, εγώ πιστεύω. Γιατί και εγώ όταν έπαιζα ποδόσφαιρο και μου είπε και στο μυαλό από 2-3 ανθρώπους, ξέρεις τι, ξεκίνησα διαιτησία. Έλεγα τι και πώς και δεν ξέρω κι άμα. Και όμως και αφού μπήκα στη διαιτησία, έχω γλυκαθεί. Είναι πολύ όμορφο. Μπήκε το μικρόβιο που λέμε. Μπήκε το μικρόβιο. Ναι. Και δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Σε ευχαριστώ, Άγγελέ μου, καλή συνέχεια. Γιάννη τον Ρέλο.
Ρένο. Ναι. Καραγιάννης, ναι. Συγχαρητήρια για τον γκολ που έβαλες. Μπράβο, σου σκοράρισες, η ομάδα σου προηγήθηκε. Θέλω να μου πεις πώς είδες το παιχνίδι και αν το περίμενες έτσι δυνατό με ένα γειτονικό ΕΠΑΛ Περάματος, ένα δικό μας σχολείο κοντά. Εντάξει, το πρώτο πήγαμε δυνατά. Φάνηκε πιστεύω, κάναμε αρκετές φάσεις. Πιο πολλές από τους αντιπάλους. Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει άλλο ένα γκολ, να είχαμε σκοράρει. Εντάξει, στο δεύτερο πήγαμε πιο νοθρά. Κουραστήκατε, πιστεύεις? Ναι, ήμασταν λίγο κουρασμένοι. Βγήκαν οι ανάσεις, ε. Δόθηκε, εντάξει, ένα πέναλτι είναι, δεν είναι, αυτό είναι. Υπήρχε αφισβήτηση γι' αυτό. Ναι, δόθηκε. Ναι. Και εντάξει, δεν πειράζει. Πιο τυχερός πέρασε στα πέναλτι. Παίζεις σε κάποια ομάδα εσύ, είσαι? Ναι, στον Ατρόμητο Αθηνών. Είσαι στον Ατρόμητο Αθηνών. Πόσο χρόνο είσαι? 15. Πώς σου φαίνεται το πρωτάθλημα αυτό του σχολείου? Εντυπώσεις σου? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί σχολείο μας ήταν μια οικογένεια και τα βιώνουμε όλα μαζί, όλοι μαζί, και εντάξει, στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί θα είμαστε. Είναι αυτό που λένε ποδόσφαιρο του δρόμου, ας πούμε, της Αλάνας, και το γουστάρετε αυτό, ναι, παίζετε, ναι, μέσα, ναι, στο σχολείο, παίζετε. Ναι. Παίζετε, έτσι. Πολύ ωραία. Ωραία. Πού αφιερώνεις αυτό το γκολάκι σου που βάλες? Στον πατέρα μου. Ναι, ψηλά. Α, έχει φύγει. Αείμνηστος να είναι, να τον θυμάσαι. Μπράβο, αγόρι μου. Ναι, μπράβο, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Μπράβο. Γκολτζί μου, εσύ. Βασιλάτος Μενάς. Πώς σας φάνηκε το σημερινό μάτς και αν περιμένατε την ομάδα την αντίπαλη έτσι? Ήταν μια πολύ δυνατή ομάδα. Πολύ δηλωμένη φαινότανε. Εμείς περιμέναμε αυτό το αποτέλεσμα. Και τα δώσαμε όλα με πάθος, ψυχή. Και έτσι πήραμε το παιχνίδι. Έχετε κάνει προπονήσεις για αυτό το μάτς? Έχετε, δηλαδή, στο σχολείο κάνετε προπονήσεις ή πάτε σε κάποιο γήπεδο? Σε ποιο γήπεδο πάτε? Στο Περαμαϊκού. Το γήπεδο, η ομάδα του σχολείου έκανε πραγματικά ζέσταμα. Οπότε είχατε μια προπόνηση και δύο φιλικά. Πόσες προπονήσεις κάνετε περίπου? Έχουμε κάνει μια προπόνηση. Δύο προπονήσεις κάνατε για αυτό το παιχνίδι το συγκεκριμένο? Όχι. Ή προετοιμάζεστε όλη τη σχολική χρονιά για αυτό το μάτς, για το τουρνουά? Για όλη τη σχολική χρονιά. Για όλη τη σχολική χρονιά. Εσύ τι θέση παίζεις? Αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ. Δύσκολο το κομμάτι του αριστερού μπακ? Εντάξει, έχει τρέξιμο, γιατί τα χαφ είναι συνήθως τα πιο γρήγορα. Έχει τρέξιμο. Είσαι ευχαριστημένος από τη σημερινή σου απόδοση? Πήγες καλά? Ναι. Εσύ, εγώ τι θέση παίζεις? Εγώ χαφ. Εδώ είσαι. Ναι. Είναι μια θέση που έχει πολύ τρέξιμο, γιατί χρειάζεται για να ανεβαίνεις και να κατεβαίνεις. Έμεινες ευχαριστημένος από την απόδοσή σου? Θα μπορούσε και καλύτερα. Πού θα ήθελες να αφιερώσεις τη νίκη? Σε όλα τα παιδιά του σχολείου μας. Ναι. Σε όλα τα παιδιά του σχολείου μας και της οικογένειάς μας. Για κάνα καφέ πάτε, είπα. Εντάξει, λίγα πράγματα. Δύσκολο. Πόσο χρόνο είσαι? 15-16. Άρα κάνα καφεδάκι το ψιλοπίνετε. Τίποτα προ και τέτοια παίζετε, έτσι? Μόνο ποδόσφαιρο. Είσαι σε κάποια ομάδα ποδοσφαιρική? Εσύ που είσαι? Στην ΠΑΕ της Καλυθέας. Μια χαρά. Εσύ? Στην Εικόνιο. Στην Εικόνιο σε ποια? Στην Β κατηγορία? Στην Α. Στο αντρικό? Όχι στο αντρικό. Στην Β κατηγορία, στα παιδικά που είναι. Στην ΚΑΠΑ 16. Όχι, που, γιατί έχει και β' ομάδα το Εικόνιο. Εκεί παίζεις? Έχουμε κατεβάλει και προπονήσεις. Α, κατεβαίνεις εκεί για προπονήσεις. Μπράβο, ρε παιδιά, συγχαρητήρια. Άντε, για να προχωρήσετε και να δούμε και πρωταθλητές. Σχολείο, να είστε καλά. Το Δήμα, κλάμα εσύ, γιατί και δεν έπαιξες και δεν κέρδισες. Θέλω να μου πεις πώς ήρθες στο παιχνίδι και αν το περίμενες έτσι και ήσουν καθήκοντα βοηθός προπονητή. Σε είδα, δεν σταμάτησες να φωνάζεις και να ενθαρρύνεις την ομάδα σου. Πες μου δύο λόγια πώς το είδες. Ήταν μοιρασμένο παιχνίδι, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ήμασταν καλύτεροι. Αρκετά καλύτεροι. Στο δεύτερο, με παράγοντα και την κούραση, πέσαμε πολύ, ναι, σε απόδοση. Οπότε έγερνε λίγο το γήπεδο, να το πω έτσι. Βάλαμε όμως τον γκολ στο δεύτερο ημίχρονο που δεν το περίμενα, ναι, γιατί είχαμε πέσει πάρα πολύ. Και ήμασταν άτυχοι και. Ναι, διαδικασία ήρθε το πέναλτι. Ήρθε το χέρι, δεχτήκαμε το πέναλτι και μετά το πέναλτι είναι δύσκολη διαδικασία. Κάνατε προπονήσεις όλη τη βδομάδα? Όχι, δεν κάναμε. Τίποτα δεν κάνατε, δηλαδή δεν προπονηθείτε σε κάποιο γήπεδο? Μπορούσαμε, αλλά δεν ήταν εύκολο λόγω προπονητή. Τώρα είναι άλλο. Α, δεν μπορούσε να έρθει ο προπονητής να σας φτιάξει μια. Α, το πούμε έτσι, ναι. Ναι. Άρα λοιπόν, εσύ παίζεις μπάλα πουθενά? Έπαιζα, τώρα έχω σταματήσει. Ναι. Πού έπαιζες? Έπαιζα στην Καστέλα. Από την Καστέλα έχεις ξεκινήσει, ακαδημίες? Έπαιζα στον Ολυμπιακό πρώτα, μετά πήγα στο τρικό της Καστέλας. Και την έκοψες? Σταμάτησα λόγω πανελληνίου. Α, λόγω σχολείου δηλαδή. Λόγω σχολείου, ναι. Και εντάξει. Είσαι στον αθλητισμό όμως? Είμαι πολλά χρόνια, έπαιζα για 7-8 χρόνια μπάλα. Λέω, ενώ αθλείσαι? Ναι, αθλούμαι. Πολύ ωραία. Βάλατε ένα γκολ.
Πού το αφιερώνεις αυτό το ένα γκολ που βάλατε? Αυτό το ένα γκολ, εντάξει, τα παιδιά τώρα το αφιερώσαν σε μένα που δεν έπαιξα και γενικά στεναχωρήθηκα. Εσύ που το αφιερώνεις με τη σειρά σου? Πού το αφιερώνω, εντάξει, το διευθυντή μας, γιατί μας βοήθησε πάρα πολύ και γενικά μας υποστήριξε όσο κανένας τα τελευταία δύο χρόνια. Οπότε νομίζω ότι το αξίζει περισσότερο και από μένα. Υπάρχει χημεία στο σχολείο, έχετε καλή παρέα? Υπάρχει, είναι πολύ καλά παιδιά όλοι τους και δεν κάνετε κανένα κακία. Μπράβο, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι στο επόμενο μάτς που θα γίνει να είσαι βασικός. Εντάξει. Πάμε και την Καβαλάκη, την Πόπη, την προπονήτρια της ομάδας. Συγχαρητήρια για την πρόκληση. Περάσατε στην επόμενη φάση. Τα παιδιά εδώ. Αν και χάνατε, καταφέρατε και το φέρατε στα ίσια το παιχνίδι και από ό,τι είδαμε στα πέναλτι πήγε η διαδικασία. Θέλω να μου πεις πως έδωσε το μάτς και αν το περίμενες έτσι το άλλο σχολείο. Εγώ περίμενα ότι τα παιδιά μου θα πάνε πάρα πολύ καλά, οι μαθητές μου. Ήμουν σίγουρη ότι θα μου αφιερώσουν γκολ και θα πετύχουμε νίκη. Έτσι κι αλλιώς μας βοήθησε. Πιστεύω ότι και, οι δύο ομάδες ήταν πάρα πολύ καλές. Ποιος θα κρινόταν στις... Ναι. Αυτός που θα κέρδιζε, μάλλον θα κρινόταν στις μικρές λεπτομέρειες. Μας βοήθησε όμως και ο Θεός, αφού χάσαμε το πρώτο γκολ που έβαλε η άλλη ομάδα, μας βοήθησε ο Θεός και έστειλε ένα πέναλτι ωραιότατο, το οποίο το κερδίσαμε και ήρθε στα ίσα πάλι 1-1 και πήγαμε στα πέναλτι. Εντάξει, είναι ευκαιρίες. Το η μπάλα είναι, γυρίζει και σε κάποιον θα κάτσει καλά. Είχες ελλείψεις, είχες τραυματισμούς? Όχι, τραυματισμούς δεν έχω, αλλά ένας καλός μου παίκτης, η ομάδα του δεν τον άφησε να κατέβει. Ο καλύτερος σουτέρ. Αλλά πιστεύω την επόμενη φορά να είναι στην ομάδα του. Θέλω να δώσετε και μία συμβουλή στους γονείς. Θα θέλετε να πείτε να προσέξουν αυτές τις ηλικίες που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες. Να είναι κοντά στα παιδιά τους, εγώ αυτό θέλω να πω μόνο. Να ακούνε τα παιδιά τους, να τους δίνουν χώρο και χρόνο. Κυρία Πόπη, δώστε και ένα μήνυμα για το 2024, τι εύχεστε στον κόσμο? Να έχει υγεία, ψυχική και σωματική, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Λίγο τον Κοζανίδη, τον αρχηγό της ομάδας, χιλιόμετρα έτρεξες, έσκασες, αλλά έβγαλες τα πνευμόνια σου, τα καταφέρατε και στα πέναλτι πήρατε την πρόκληση. Ναι, πήσαμε 4 στο πέναλτι. Έχεις παίξει πουθενά άλλο ή σε παίζεις μπάλα πουθενά? Ναι, στην Ευγενίας. Στην Νέος Ευγενίας παίζεις, σε ποια ομάδα, το Αντρικό? Στο Αντρικό, ναι. Έλα ρε. Οπότε είσαι δικό μας παιδί, μέσα από το σχολείο του ΑΕΒ, του ΕΠΑΛ περάματος κιόλας, έτσι. Θέλω να μου πεις πώς το είδες το σημερινό μάτς και αν περιμένατε έτσι το... Δεν το περιμέναμε έτσι, ήταν δύσκολη ομάδα. Ναι. Αλλά πιστεύουμε τις ικανότητες μας και τα παιδιά και τα φέρουμε να τις νικήσουμε. Τη νίκη τη σημερινή που την αφιερώνεις? Τώρα στα παιδιά που παίξανε και στις οικογένειές μας. Το ότι παίζετε στο σχολείο, που το λέω εγώ ποδόσφαιρο του δρόμου, το βρίσκεται πιο ελκυστικό από ότι ένα σωματείο? Γιατί το σωματείο έχει πειθαρχία. Το λίγο άλλο παραπάνω. Είναι λίγο πιο αλητικό, να το πούμε έτσι. Ναι. Παίζετε μπάλα στο σχολείο μεταξύ σας? Παίζουμε, ναι. Ή όχι καθόλου? Παίζουμε. Παίζετε. Ποιος είναι ο καλύτερος σου φίλος? Όλοι είναι ίσοι για μένα, όλοι είναι καλύτεροι μου φίλοι. Δεν υπάρχει κάποιος που ανώτησε από τον άλλον. Καφέδες πάτε? Πάμε, ναι. Σχέση έχεις? Όχι. Είσαι εκτός σχέσης. Είμαι εκτός σχέσης. Εντάξει, είσαι τυχερός. Για να σου λέγα που τα αφιερώνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Έλα, το λιώσεις, το βουνό το λέω εγώ. Πραγματικά σήμερα έκανες αυτό που έπρεπε. Είσαι στην μπάλα στο πλεκτό. Παίρνει πόσο ήδη στο παιχνίδι και περίμενες την ομάδα του ΕΠΑΛ, την άλλη ομάδα του Λυκείου του Πειραιά. Αν την περίμενες έτσι τόσο δυνατό. Ήταν πιο δύσκολο από ό,τι περιμέναμε. Ναι. Καταφέραμε και. Φέραμε και το μάτι στα ίσα εκεί πέρα που τα βρήκαμε σκούρα, στο 1-0. Παίξαμε δυνατά. Αυτό έφεραμε. Πιστεύεις ότι είχατε περισσότερες αντοχές, βοηθήσαν οι αλλαγές εσάς? Ναι. Γιατί είδα ότι είχατε περισσότερο τρέξιμο στο τέλος. Ναι, ναι, βοηθήσανε πάρα πολύ. Ωραία. Έχουν παιδιά που τρέχουν πάρα πολύ, έχουν πολύ αντοχή. Πού αφιερώνεις τον γκολ σου? Στα παιδιά που παίζανε και μέσα και ήταν και έξω. Και στο σχολείο. Το κορίτσι σου τίποτα? Δεν έχω κουβέλα. Α, ούτε εσύ. Οπότε, οπότε οι μάγκες είναι εδώ, τα αφιερώνεις όλους αυτούς και συγχαρητήρια.
περισσότερα έχουν παίξει μπάλα. Το πιάσω τώρα. Έλα, πάρα. Πες πιο καλά, ρε. Για λίγο. Για να δούμε. Δεν πειράζει, ρε. Πού το είναι στυρόπιτες, να το πέντε. Έτσι ακριβώς. Πάμε τώρα, έχει τα πανηγύρια. Άμα το πιάσει.